Λέει η είδηση και έχει 21 ο Φεβρουάρης, περιθώριο έως το τέλος Φεβρουαρίου, έχουν 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις προκειμένου να ρυθμίσουν ευνοϊκά σε έως 72 δόσεις τα περίπου 2,15 δις χρέη που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αμέσως μετά αναμένεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεπαγώσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Δεν το λέω εγώ. Είναι κάτι που διαρρέεται, είναι κάτι που ευσταθεί. Τι στην ευχή γίνεται, κύριε Δημήτρη Χριστοφοράκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Επίσης, πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών Ηρακλείου, τι ακριβώς συμβαίνει βάσει αυτού που διάβασα πριν από λίγο και σας μεταφέρω? Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να τα βάλετε, ναι, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να ξέρει. Έως 28 Δευτέρου υπάρχει προθεσμία να ρυθμιστούν στον ΕΦΚΑ, αλλά αντίστοιχα και στη ΔΟΗ, τα λεγόμενα κορονοχρέη, δηλαδή τα χρέη που δημιουργήθηκαν από πολίτες ή επιχειρήσεις στο διάστημα από Μάρτιο του 20 έως και Ιούνιο του 21. Τα χρέη αυτά μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 άτοκες δόσεις είτε σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2%. Μέχρι εδώ καλά και απλά. Πάμε τώρα στα πιο σύνθετα. Ο ΕΦΚΑ με δελτίο τύπου του στις 17 Δευτέρου ενημέρωσε τους πολίτες ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι ροές, οι διαδικασίες, οι μηχανογραφικές διαδικασίες δηλαδή που απαιτούνται, ούτως ώστε να προσδιοριστεί το ποσό που οφείλουν πολίτες και επιχειρήσεις για το διάστημα που σας προανέφερα πριν και το οποίο ποσό μπορεί να ρυθμιστεί με τις ευνοϊκές διατάξεις της ρύθμισης. Πέραν του ότι σε πάμπολες περιπτώσεις κυρίως επιχειρήσεων έχουμε διαπιστώσει φοροτεχνικοί που όλοι οι πολίτες ρώτησαν το φοροτεχνικό του είτε για να κάνει την ρύθμιση είτε για να δουν αν συμφωνεί το ποσό. Ποσά τα οποία δεν συμφωνούν με τα δικά μας δεδομένα, αυτά που βλέπουμε, και απαιτείται είτε περαιτέρω διερεύνηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις με λανθασμένες χρεώσεις λιγότερες, αλλά απαιτείται μια διερεύνηση. Το διάστημα των 11 ημερών και μόνο για να γίνει η ρύθμιση συγκεκριμένη, γιατί από 17 μέχρι 28 είναι 11 ημερολογιακές και όχι εργάσιμες ημέρες. Σωστά. Αν εδώ αφαιρέσουμε και τις 4 ημέρες που είναι τα Σαββατοκύριακα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 7 ημέρες καθαρές και αν είναι αυτές, ούτως ώστε οι πολίτες να σπέσουν να ρυθμίσουν. Ακόμα δηλαδή κάποιος πολίτης που έχει τη δυνατότητα να πάει να ρυθμίσει, αν και εφόσον η περίπτωση του εμπίπτει στις περιπτώσεις της πάμπολης που σας είπα, με λανθασμένους υπολογισμούς ή να το πω αλλιώς, με υπολογισμούς που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση από εμάς, γιατί δεν ρυθμίζουμε ό,τι βρούμε, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή είναι η οφειλή μας. Ό,τι γράφει δηλαδή το ΚΕΑΟ δεν είναι κατά ανάγκη σωστό. Σε 6 μέρες είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Για το πλήθος των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως αριθμό, για τον όγκο των χρεών που έχουν σωρευτεί, είναι αδύνατο να γίνει. Και αυτό δεν είναι με υπαιτιότητα των οφειλετών, είναι καθαρά με υπαιτιότητα της σχεδρικής διοίκησης του ΕΦΚΑ, που άφησε, μόλις σας είπα, όπως σας είπα και πριν, ελάχιστες μέρες, ούτως ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν. Σε περίπτωση τώρα που κάποιος δεν μπει στη ρύθμιση και αυτή η ρύθμιση δεν παραταθεί τελικά. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους και η αγορά να βγει και να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, να απαιτήσει η ρύθμιση αυτή να μετατεθεί η ημερομηνία της. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση να μεταφερθεί παραπίσω ένα μήνα, δύο μήνες, για να προλάβουν να ελεγχθούν τα χρέη που υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί. Για να προλάβουν οι άνθρωποι να κάνουν οικονομικό προγραμματισμό. Πριν βρεθούν μπροστά στο κίνδυνο καταθέσεων, μπλοκαρισματών, λογαριασμών και όλα όσα ακολουθούν, σε περίπτωση που το Υπουργείο επιλέξει να ενεργοποιήσει τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης εκτεταμένα. Γιατί λέω εκτεταμένα? Γιατί όλη αυτή την περίοδο δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούσαν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Δεν λειτουργούσαν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για οφειλές της περίοδου που σας προανέφερα. Για όλο το υπόλοιπο διάστημα τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, οι κατασχέσεις δηλαδή λογαριασμών κυρίως και περιουσιακών στοιχείων, λειτουργούσαν κανονικά από όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Απαιτείται χρόνος
Και το Υπουργείο να ξαναδεί λίγο ότι δεν γίνεται να έχουμε υγειονομικά μέτρα οι επιχειρήσεις να υπολειτουργούν αναγκαστικά, η οικονομία να το πω απλά, να μην πατάει καλά, να το πω ευγενικά, να μπορεί υπολειτουργεί και να βάζουμε ασφαλιστικές προθεσμίες για ρύθμιση οφειλών που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Μια γενναία παράταση απαιτείται και δεν το λέω ως πρόεδρος ενός φοροτεχνικών, το λέω ως επιχειρηματίας πλέον, γιατί ξέρετε και εμείς τελικά το έχει ξεχάσει ο κόσμος, έχουμε επιχειρήσεις. Μια γενναία περίοδος απαιτείται για παράταση του συγκεκριμένης ρύθμισης, έως ώστε ολοκληρωθεί υγειονομικά το φαινόμενο και αρχίσουμε να μιλάμε για επανεκκίνηση, πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας. Το 28 Δευτέρου σε καμία περίπτωση δεν γίνει ημερομηνία ορόσημο. Ναι, 6 μέρες και με τα λάθη τα οποία λέτε υπάρχουν. Δεν είναι θέσφατο το ότι μπορεί να ευθύνεται μόνο ένας επιχειρηματίας. Και από τα ΚΕΑΟ και από την ΑΔΕ μπορεί να υπάρχουν λάθη. Από την άλλη, λέτε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ότι πρέπει να παραταθεί αυτό το διάστημα, κατά τη δική σας την εκτίμηση και ως επιχειρηματίας και ως πρόεδρος των φοροτεχνικών, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναγκαστικά μέτρα, λέτε κύριε Χριστοφοράκη, δεν ήταν δά και κάτι για να το τονίζουν το οποίο μας αποδέλπει, ισχύουν όλα αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τώρα το επαναφέρουν, δεν ξέρω, μάλλον σαν φόβητρο για να κινητοποιηθούν μέχρι τις 28 του μήνα οι άνθρωποι. Αλλά ένα εκατομμύριο είναι ένα εκατομμύριο και τα χρέη άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα 2,15 δις είναι χρέη και είναι μεγάλα χρέη. Κοιτάξτε, όταν λέμε για πληττόμενους πολίτες, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Είναι πολίτες οι οποίοι δέχτηκαν την αναγκαστική μείωση των ενοικίων που εισπράττουν. Είναι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστεργή το προηγούμενο διάστημα έστω και για μία ημέρα. Είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συνεργασία. Όλες αυτές οι κατηγορίες πολιτών πέραν των επιχειρήσεων θεωρούνται πληττόμενοι και μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση τη συγκεκριμένη. Mm. Και θα μου πείτε, μα ένας πολίτης μπορεί να έχει χρέη στο ΚΕΑΟ? Βεβαίως και μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει παράλληλη ασφάλιση, μπορεί να έχει οικοδομικά ένσημα, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Σίγουρα έχει χρέη στην ΑΔΕ για το αντίστοιχο διάστημα, που και εκεί η προθεσμία είναι η καταληκτική 28 Δευτέρου. Για φανταστείτε πολίτη που είναι ακόμα στο πρόγραμμα συνεργασία και η προθεσμία λίγη 28 Δευτέρου, μπορεί να ρυθμίζει αυτός ο άνθρωπος, όταν είναι αβέβαιο το εργασιακό του μέλλον για τους επόμενους μήνες. Απαιτείται σημαντική, σοβαρή, και αν δεν μπορούν 31 του πάντως σίγουρα, με την πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας, κάπου εκεί θα πρέπει να μπουν και οι ημερομηνίες ορόσημα για τέτοιου τύπου ρυθμίσεις που δεν απαιτούν μόνο απόφαση, απαιτούν και οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα. Να ανταποκριθούν οι πολίτες. Είπατε πριν από λίγο ότι, ξέρετε, θα πρέπει να το δουν και οι φορείς της αγοράς από τη δική τους την πλευρά, προκειμένου να ζητήσουν, φαντάζομαι αυτό θέλατε να πείτε, αυτή την παράταση την οποία χρειάζεται πολύ περισσότερο πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβρη και όχι μόνο για ένα-δύο μήνες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, κυρία Δουγκιά. Είσαστε μέσα σε αυτούς, να το ολοκληρώσω και απαντήσετε συνολικά. Ναι. Είσαστε μέσα σε αυτούς, σαν Ένωση Φοροτεχνικών, που θα ζητήσετε να παραταθεί αυτή η προθεσμία μέχρι 39 του? Είμαστε μέσα σε αυτούς που θα ζητήσουμε να παραταθεί η προθεσμία μέχρι την ημερομηνία εκείνη κατά την οποία η αγορά θα επαναλειτουργήσει κανονικά χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα. Όποτε είναι αυτή η προθεσμία. Μάλιστα. Είμαστε μέσα σε αυτούς και ξέρετε, επειδή έχουμε συνηθίσει οι φοροτεχνικοί να διαχειριζόμαστε όλη αυτή την περίοδο τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των πολιτών. Ακόμα και τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν επιχειρήσεις και πολίτες για τους ανεμβολίες τους. Όλα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως παραταθάκηδες, γιατί επιτέλους πρέπει και κάποιος άλλος να βγει και να ζητήσει με έγγραφο επίσημα. Φωνάζουμε όχι ως φοροτεχνικοί. Τελικά αντιδρούμε και ζητάμε παρατάσεις ως αγορά, ως επιχειρήσεις, γιατί εμείς το βιώνουμε στα γραφεία μας, περνώντας ο κάθε πολίτης, ο κάθε επιχειρηματίας, την τελευταία στιγμή. Μα γιατί την τελευταία στιγμή? Γιατί την τελευταία στιγμή ήρθαν τα στοιχεία, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να υλοποιήσει είτε το όποιο μέτρο στήριξης, είτε τις ρυθμίσεις, είτε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με αυτό. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα κινηθούν και οι υπόλοιποι φορείς
με μια επιστολή. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Και να ενδεχόμενα από 17 και σήμερα έχει 21, με Σαββατοκύριακο στη μέση, δηλαδή βγήκε η απόφαση αυτή την 5η 17 του μήνα, Παρασκευή, και μετά Σαββατοκύριακο, ενδεχόμενα να μην έχουν καταλάβει τι έχει γίνει και από εδώ και κάτω, μιας που απομένουν 6 εργάσιμες ημέρες, να κινητοποιηθούν άμεσα προκειμένου όλα αυτά να πάρουν την παράταση για την οποία μιλήσατε. Κυρία Δουγκεράκη, η απόφαση για τη ρύθμιση είναι παλιά. Το ΚΕΑΟ ενημέρωσε τα συστήματά του και μπορούσε να τρέξει η απόφαση αυτή στις 17, όπως επίσημα μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου του. Μάλιστα. Ο ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Να πω και κάτι χρηστικό εδώ έτσι για τον κόσμο. Θυμάστε ότι με την κακοκαιρία Ελπίδα είχαμε δύο, μάλιστα στο όνομά μας, τρεις ημέρες αργίας για τις επιχειρήσεις. Ναι. Την περίοδο εκείνη λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας είχε βγει με δελτίο τύπου και είχε πει ότι θα αναλάβει να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων. Σωστά μέχρι εδώ. Με νεότερο δελτίο τύπου του μέσου Σαββατοκύριακο, το Υπουργείο Εργασίας είπε ότι οι εργοδοτικές εισφορές για το μήνα Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος του διημέρου ή τριημέρου που είχε χαρακτηριστεί ως αργία λόγω της κακοκαιρίας, θα καταβληθούν κανονικά από τις επιχειρήσεις και θα συμπεριληφθούν στις αναλυτικές και εξαιρετικές δηλώσεις, σε αυτήν την δέλτα τις γνωστές. Θα πληρωθούν από τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μέσα στον Απρίλιο θα τρέξει μια πλατφόρμα, καινούρια πλατφόρμα θα είναι αυτή. Μόδα τις κάναμε, ναι. Ναι, να ενταχθούν σε αυτή την πλατφόρμα, ώστε να λάβουν πίσω το ποσό των 2-3 ημερών των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει, είτε να τα λάβουν πίσω σε κάποιο λογαριασμό, είτε να συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές που έχουν. Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι ένα ζήτημα για πάρα πολλές επιχειρήσεις όσο πλησιάζουν στο τέλος του μήνα, θα πρέπει να υποβληθούν οι επιδέλτα και να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλά να είστε.